Σε μετοπική σύγκρουση στα δικαστήρια και τους δρόμους εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τους εκπαιδευτικούς, με επίδικο την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ προκήρυξαν 24 ώρια απεργία για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι θα παραμείνουν κλειστά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί, πέρα από την αντίθεσή τους στην αξιολόγηση που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος, εκφράζουν την οργή τους για την τακτική που ακολουθεί η Υπουργός, καταφεύγοντας τα δικαστήρια για να κάμψει τις αντιδράσεις. Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο έκρινε παράνομη την απεργία αποχή των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση, αλλά όχι άμεσα εκτελεστέα, οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών προσέφηγαν στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών. Όμως το Υπουργείο Παιδείας προσέφηγε εκ νέου στη δικαιοσύνη την Πέμπτη, ζητώντας η πρωτοβάθμια απόφαση να καταστεί άμεσα εκτελεστέα και το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές σε όσους εκπαιδευτικούς δεν την εφαρμόσουν. Η έφεση ορίστηκε να εκδικαστεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Εν αναμονή πάντως των δικαστικών αποφάσεων, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να συσπυρώνονται όλο και περισσότερο με τους προέδρους των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Κώστα Παργανά και Στέφανο Μιχάλη, να καλούν τους συναδέλφους τους αλλά και όλους τους πολίτες να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Ειδικά για την εφαρμογή της αξιολόγησης, εκτιμούν ότι θα οδηγήσει όχι μόνο σε απολύσεις εκπαιδευτικών, αλλά ακόμη και σε κλείσιμο σχολικών μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας έχει εξαγγείλει για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 24 ώρες απεργική κινητοποίηση. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αφού αύξησε τον αριθμό των μαθητών στα σχολεία εν καιρό πανδημίας, δεν πήρε καν ουσιαστικό μέτρο για τη θωράκιση των σχολικών μονάδων, εξωστράκησε τους αιρετούς από τα περιουσιακά συμβούλια, φόρτισε τις σχολικές μονάδες με ένα τεράστιο όγκο αδικαιολόγητης γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα επιχειρεί να επιβάλλει με κάθε μέσο την αντιπαιδαγωγική καταστροφική για το δημόσιο σχολείο εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, αντιμετωπίζοντας όμως την περήφανη στάση και τη δυναμική αντίδραση των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή. Καταλαβαίνουμε ότι το εκπαιδευτικό κόσμο δέχεται μια επίθεση από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης, ιδιαίτερα με τον νόμο 4823 του 2021, αλλά και τον αντιεργατικό και αντιδικαλιστικό νόμο Χατζηδάκη, και ως εκ τούτου επιβάλλεται η συνολική αντιπαράθεση με την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και του σχολείου, της ολόκληρης γνώσης και της παιδαγωγικής ελευθερίας. Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην απεργική κινητοποίηση της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα στον χώρο της Ακαδημίας. Στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων αποφασίστηκε λοιπόν η απεργία αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης, τόσο ιστορικής όσο εξωτερικής. Και επίσης στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων, η οποία πραγματοποιήθηκε τέλος Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν, ο κλάδος πήρε τη μεγάλη απόφαση να απέχει οριστικά και μετάκλια από τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης. Όπως ήδη γνωρίζουμε επίσης, ότι έχει γίνει και προσφυγή από το Υπουργείο στα δικαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα το δικό μας, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Και καλούμε λοιπόν όλους τους εκπαιδευτικούς, όσο στην πρωτοβάθμια όσο και τις δευτεροβάθμιες, τη Δευτέρα 11 η ώρα εδώ στα Γιάννενα στην Ακαδημία, για να διαμαρτυρηθούμε για μία ακόμα φορά για αυτό που πάει να κάνει το Υπουργείο. Ευελπιστώ τουλάχιστον οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να αγκαλιάσουν την κινητοποίηση αυτή. Και πιστεύω τουλάχιστον να δώσουμε ένα βροντερό παρόν για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αποτρέψουμε αυτά που θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στα σχολεία μας παρά να τα λύσουν. Διότι θα κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία, θα δημιουργηθούν ανισότητες σχολείων, με αποτέλεσμα λοιπόν πάρα πολλά σχολεία ενδεχομένως, και αυτό είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα, και φόβος και ενδιασμός μπορεί να κλείσουν κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε προτερό παρόν τη Δευτέρα 11 η ώρα στην Ακαδημία. Η απεργία των εκπαιδευτικών έχει και την κάλυψη της ΑΔΔΗ, η οποία αποφάσισε ύστερα από σχετικό αίτημα την κήρυξη απεργίας αποχής για τους εκπαιδευτικούς από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, η Υπουργός Παιδείας κατέθεσε και νέα αγωγή, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη απεργία αποχή κατά της αξιολόγησης που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χρήστος Γρίβας, κάνοντας λόγο για αυταρχικό κατήφορο της Υπουργού και της κυβέρνησης. Η κυρία Κεραμέως προσπαθεί όλο αυτό το διάστημα που είναι στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με ένα πλέγμα αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων να ορθώσει έτσι περαιτέρω ταξικές ανισότητες στον χώρο της εκπαίδευσης, τρομοκρατώντας την εκπαιδευτική κοινότητα, επιλέγοντας πρακτικές και μεθόδους οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι συντεχνία. Παλεύουν για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Το σύνθημά μας αυτό στους δρόμους είναι η πραγματικότητα. Και όσο και να προσπαθεί η κυρία Κεραμέως
με τα φιλικά προς αυτήν μέσα της κεντρικής πολιτικής σκηνής να συκοφαντήσει την εκπαιδευτική κοινότητα δεν θα τα καταφέρει. Αλλά κυρία Κεραμέως δεν σταματά εδώ. Μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ να στηρίξει και να επαναπροκηρύξει την απεργή αποχή στην εκπαιδευτική κοινότητα, σήμερα προσφεύγει στα δικαστήρια και για να κηρυχθεί παράνομη η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ. Εάν δει κανείς το σκεπτικό της απόφασης, θα καταλάβει ποια είναι η στόχευσή της. Καταλήγει στο διατάφτα της απόφασής της. Ότι θεωρεί νόμιμη και θεμητή την απεργιακή κινητοποίηση, αρκεί αυτή η κινητοποίηση να μην θέτει έναν αμφιβόλο τους νόμους τους οποίους ψηφίζει. Μα τι άλλο νόημα και περιεχόμενο θα έχει ο αγώνας των εργαζομένων και στην εκπαιδευτική κοινότητα και συνολικά στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα όταν απεργούνε. Αμφισβητούν τις επιλογές της εκάστοτες πολιτικής ηγεσίας, οι οποίες επιλογές αποτυπώνονται με τους νόμους. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Αν τώρα η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει, και αυτό μας δείχνει με την ψήφωση του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη, να αμφισβητήσει τον έναν πυλώνα της δημοκρατίας που είναι τα συνδικάτα, δεν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Γι' αυτό, καλό, πέρα από τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη του δημοσίου, ο αγώνας της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι και δικός μας αγώνας. Όλες και όλοι, τη Δευτέρα, 11 του μήνα, στις 11 το πρωί, στο χώρο της Δοσημαίας Ακαδημίας. Ενωμένοι θα νικήσουμε.